Πέρος μη έβαλε το μελετήσω, το κοιτάει το Υπουργείο. Ξέρω και πιστεύω με τη λογική σας εννοώ. Ναι. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει το εξής λογικό. Έχουμε τα ιατρία της, του Αγίου Δημητρίου. Να τους έχει σταλεί ένα σημείωμα ποιοι από εσάς θέλετε να μείνετε, ποιοι από εσάς θέλετε να φύγετε. Να έχουν απαντήσει και να έχει μία εικόνα το Υπουργείο πριν κλείσει. Και το μεταβατικό στάδιο να μην είναι ένα μήνα. Ότι στα παλιωτρία του Αγίου Δημητρίου θα μου λείψουν 10 άνθρωποι αυτών των ειδικοτήτων. Ναι. Κύριοι, εσείς που λέτε να πάτε στο καλό, υπολειτουργούν δυστυχώς τα ιατρία μέχρι να φέρουμε τους άλλους που θα προσλάβουν. Που θα προσλάβουμε. Έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κενό ενός μηνός, όπου στα νοσοκομεία ξέρετε τι θα γίνεται. Το έλα να δεις. Αυτό ναι. Δεν είναι μια λύση. Δεν θέλω εγώ να πάω να μιλήσω. Είναι, για αυτό που να λέω. Όχι, όχι. Λέω ότι δεν θέλω να μιλήσω. Το ακούει λογικά πάντως. Για πάντως πράγματα... λογικό, δεν είναι λογικό. Να πω κάτι, να πω τη διοικητική μου εμπειρία. Εγώ δεν σπέβδω να προτείνω λύσεις σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κοπιάσει και έχουν μελετήσει τα συγκεκριμένα θέματα. Δεν είπα ότι εδώ θα γιατί λύσουμε. Τώρα εμείς λέμε διάφορες ιδέες, καλά κάνουμε και τις λέμε. Είναι, σωστό είναι. Αλλά από εκεί και πέρα αυτοί έχουν ασχοληθεί συστηματικά. Τι άρα, λέτε, κύριε Παπαδημούλη, τι λέτε. Λέω... Είναι τεράστιο θέμα το. Κοιτάξτε, εδώ, εδώ εφαρμόζεται. Με προβληματίζει τον νη στο όνομά μου. Δεν ξέρω. Ναι, δεν ξέρω. Μη. Όχι. Ναι, παιδιά, νη στο κύριο Βαρύδη. Δεν με πειράζει. Υπό την έννοια ότι θα μπορούσα να διαλέξω και κάποια. Απλώ σκέφτομαι τώρα. Το έβγαλα τώρα τα ονόματα για να διορθώσω το όνομα του κύριου Βαρύδη. Πάμε λοιπόν. Εδώ έχουμε την εφαρμογή μια μνημονιακή μεταρρύθμιση στον χώρο τη υγεία. Πριν λίγε μέρε, η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, κύριε Παπαδάκη, επειδή με ρωτήσατε. Κύριε Παπαδάκη, με παρακολουθείτε. Απόλυτα. Λοιπόν, λέω, πριν λίγες μέρες. Να είμαι λίγο σκηνοθέτης, να είμαι λίγο πλωμάνα. Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου με πλειοψηφία 70% είπε ότι η Τρόικα εφάρμοσε τις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις του μνημονίου στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες όχι με την επιδεξιότητα ενός χειρουργού, αλλά ως χασάπης. Και το αναδείξαμε την παρακολουθία. Ως χασάπης. Και η κυβέρνηση εδώ λειτουργεί χρόνια ως βοηθός χασάπη. Και αυτό γίνεται και στον τρόπο που οργανώνονται οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας. Όπως καλή ώρα αυτή που συζητάμε. Μεταρρυθμίσεις με πρέπει να γίνουν. Οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις. Ότι πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν. Ναι, βεβαίως, αλλά όχι να λέμε μεταρρύθμιση. Το κόβουμε μισθό, κόβουμε σύνταξη, κόβουμε κοινωνικό κράτος, συρρυκνώνουμε τη δημόσια δαπάνη για την υγεία και αυξάνουμε την ιδιωτική δαπάνη για την υγεία. Δεν συμφωνείτε όμως με τη σκηνή. Στον μπάγκο του χασάπη. Στον μπάγκο του χασάπη. Με βοηθό χασάπη. Τον Υπουργό και την Υφυπουργό. Όταν ρωτήσα κύριε Παπαδάκη πώς έχει οργανωθεί αυτό το πράγμα, το φύγε εσύ έλα εσύ, το σταματάς να δουλεύεις έχοντας πάρει ένα χαρτί, το ποιος παραδίδει, ποιος παραλαμβάνει, η κυρία Υφυπουργός βοηθός Γεωργιάδη. Εντάξει, ως δεύτερο πρόσωπο, δεν το λέω υποτιμητικά. Μέχρι πρώτη ήταν ο βοηθός Χασάπη. Το λέω ως πραγματικό γεγονός, ως διαπίστωση. Ξέρετε, σας είπε. Δεν το ξέρω, υποθέτω ότι θα έχει γίνει. Μια κουβέντα. Λοιπόν, ναι, ναι, για να τελειώνουμε. Μια κουβέντα και ο κ. Σκανδαλίδης να προλάβει. Βεβαίως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Φορολογική μεταρρύθμιση με δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Να μην υπερφορολογούνται οι πολλοί. Και φοροδιαφεύγουν ή φοροαποφεύγουν οι λίγοι, αποτελεσματική σύγχρονη διοίκηση και όχι πελατειακό κράτος, να φορολογείται αυτός που έχει την offshore ή είναι στη λίστα Λαγκάρντ. Θα τα πούμε αυτά. Θα τα πούμε. Επειδή. Να πούμε στο θέμα της υγείας τώρα. Ναι, ναι, όχι, επειδή με ρωτήσατε εσείς, σας απαντάω. Βεβαίως χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε κτηματολόγιο, δεν έχουμε περιουσιολόγιο, δεν έχουμε αποτελεσματική διοίκηση. Εδώ όμως γίνεται κάτι πολύ σημαντικό από σήμερα. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Μα εγώ βοηθώ με αυτά που πάρα λέω. Όχι, ναι. Για την υγεία, ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Άλλο. Ξέρετε, εάν αυτό το πράγμα. Μην, αλλάξει... μην ασχολούμαστε με την ανθυπολεπτομέρεια. Όχι, η δεν ουσία, ξέρετε, ποια είναι. Ακούστε. Ακούστε και κλείνω. Δεν έχει καταλάβει ο κόσμος την αλλαγή. Ναι. Ακούστε όμως. Για να καταλάβει ο κόσμος. Εσείς μπορείτε να καταλάβετε. Στην Ευρώπη, 80% της δαπάνης για την υγεία είναι δημόσια, 20% είναι ιδιωτική. Στην Ελλάδα. Είναι μισό-μισό. Δηλαδή τα μισά τα βάζετε από την τσέπη. Θέλω και μια κουβέντα να προλάβει να πει και παραοικονομία. Πρέπει οπωσδήποτε να δώσω στον κύριο Σκανδαλίδη και αυτό. Το φακελάκι είναι ιδιωτικό. Κύριε,